Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιστερίου Έλλη Αλεξίου χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση των συναδέλφων αναπληρωτών για σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και εξίσωση δικαιωμάτων. Η φετινή σχολική χρονιά απέδειξε με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο τις διαχρονικές τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ξεπεράσαμε τις 53.000 αναπληρωτές και ακόμα υπάρχουν πολλά κενά, ενώ βγαίνουν στη σύνταξη πάνω από 8.000 συνάδελφοι, που σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα χρειάζονται πάνω από 62.000 με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Τώρα φαίνεται περισσότερο από ποτέ η ανάγκη μαζικών μόνιμων διορισμών, η ανάγκη μονιμοποίησης όλων των αναπληρωτών, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν καλύπτουν κάποια έκτακτα κενά, αλλά τους εαυτούς τους. Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής και ειδικής, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, τρίμηνοι αδιόριστοι απολυμμένοι λόγω παράβολου, πρέπει συσπηρωμένοι στα σωματεία τους να απαντήσουν με ενότητα και αποφασιστικότητα. Διεκδικούμε εδώ και τώρα κατάργηση του νόμου Γαβρόχνου. Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, συμβασιούχων εκπαιδευτικών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Κατάργηση του θεσμού των τριμήνων, των μειωμένων ωραρίου, πολλαπλών κατηγοριών αναπληρωτών. 12 μήνες σύμβαση για όλους τους αναπληρωτές. Εξίσωση δικαιωμάτων με τους μόνιμους. Κάλυψη όλων των κενών. Ούτε ένα συνάδελφος απολυμμένος. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο. Να καταργηθούν οι διατάξεις που δίνουν στους διευθυντές εκπαίδευσης τη δικαιοδοσία κατάργησης πινάκων αναπληρωτών, καθώς και πρόσληψης απόλυσης αναπληρωτών από διεύθυνση. Όχι στα αναλυτικά προγράμματα που καταργούν ολόκληρους κλάδους από την εκπαίδευση, όπως τις τέχνες και τις κοινωνικές επιστήμες. Άμεση σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στα δημόσια σχολεία. Διορισμοί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, αναλογικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για ζωή, μόρφωση, δουλειά με δικαιώματα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε όλες και όλους που είμαστε σήμερα εδώ για άλλη μια φορά με αποφάσεις των σωματείων μας και των επιστημονικών ενώσεων για να διατρανώσουμε προς κάθε κατεύθυνση το βασικό αίτημα που ενώνει όλους τους εργαζόμενους. Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση τώρα των δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών που τόσα χρόνια καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες. Καμιά ειδικότητα δεν περισσεύει. Η τέχνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι βασικός μοχλός για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού. Θέλουμε λοιπόν να διδάσκεται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολείο, σε κάθε γωνιά της χώρας. Δίνουμε λοιπόν μήνυμα προς την κυβέρνηση και προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. 60 και πλέον χιλιάδες αναπληρωτές χρειάζονται την 1η Σεπτέμβρη του 2021 για να ανοίξουν οι πόρτες των σχολείων με βάση τις σημερινές ανάγκες και τα 12 χρόνια διοριστίας. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τέρμα πια η κοροϊδία, τέρμα τα ψίχουλα των λίγων χιλιάδων δίθεν διορισμών που θα γίνουν. Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων, εδώ και τώρα οργανικές θέσεις, η τέχνη μέσα στα σχολιά μας. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες με βάση πραγματικές ανάγκες, όπως είπατε, πρόκειται σε χιλιάδες κενά. Σύσταση νέων οργανικών για όσα αντικείμενα ειδικότητες δεν έχουν γίνει ως τώρα. Διεκδικούμε το δικαίωμα όλων των μαθητών στην αισθητική αγωγή και στην καλλιτεχνική παιδεία και αγωνιζόμαστε για μάθημα τέχνη σε όλες τις τάξεις όλων των σχολεία. Εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών και εθνικών. Εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά. Καμία απόλυση εκπαιδευτικού. Πρόσληψη των αναπληρωτών σε μία φάση πριν από την τέταρτη σχολείο. 12 μήνες συμβάσεις για όλους τους αναπληρωτές.
κατάργηση των δίμηνων συμβάσεων στους χρόνους αγροπιστίων από τις διευθύνσεις και τους κοινού τον άμμο. Κατάργηση των ποινών για τους παθέντες που παρατούνται. Εδώ και τώρα λύση για τους απολυσέντες του παράβολου, όρθιους και τους πίνακες. Από τους συλλόγους ΑΠΕΣ, ΑΠΕΣ, Θεσσαλονίκης και Παθηκαδά που βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, ένα χαιρετισμό για τη σημερινή κινητοποίηση. Οι καθηγητές ΚΑΙΚΟΝ για πάρα πολλά χρόνια έχουν περάσει από 40 κύματα. Είναι οι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία με μειωμένο ωράριο και έχοντας πολλές φορές δει οι ώρες τις οποίες θα έπρεπε να έχουν να εξαφανίζονται γιατί ούτε καν δηλώνονται από τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων. Ενώ λοιπόν προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρέχουν στα παιδιά του δημόσιου σχολείου μια ποιοτική μόρφωση, μια ποιοτική εκπαίδευση ξένης γλώσσας, είναι οι άνθρωποι που κάθε φορά που ερχόμαστε στο Υπουργείο ακούμε από την πολιτική ηγεσία να μας λέει ότι πότε θα συνδεθείτε με το κρατικό πιστοποιητικό προσωμάτια, να τους απαντήσουμε ότι για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία στους ανθρώπους που θα αναλάβουν αυτό το βάρος επάνω τους. Να τους απαντήσουμε ότι δεν μπορούν να πετάνε πυροτεχνήματα λέγοντας πότε θα γίνονται πτυχία από το δημόσιο σχολείο, εάν δεν διορίσουν μόνιμους εκπαιδευτικούς. Και τελειώνοντας, να πούμε ότι εδώ σήμερα δεν είμαστε για να μοιράσουμε τη μιζέρια μας. Το πραγματικό αίτημα είναι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Και για εμάς καθηγητές Γαλλικών, να ξέρετε ότι από όλη την Ελλάδα παλέψαμε και θα παλεύουμε για να υλοποιηθεί αυτό για όλους τους κλάδους. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, υποστηρίζει το δημόσιο σχολείο. Θέλουμε ξενόγλωση εκπαίδευση με ποιότητα μέσα στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο δωρεάν σχολείο. Από αυτού τι γίνεται. Για 8 με 10 χρόνια οι γονείς πληρώνουν φροντιστήρια για να μάθουν τα παιδιά μία και δύο ξένες γλώσσες. Πώς όμως θα πετύχουμε την ποιοτική ξενόγλωση εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο εάν δεν υπάρχει μόνιμος καθηγητής από την αρχή της χρονιάς. Οι καθηγητές των Γερμανικών εδώ και 15 χρόνια είναι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και μόνο. Ο θεσμός αυτός των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου φύγει βασικά τους καθηγητές Γερμανικών. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες, πόσα τμήματα και σε ποια σχολεία θα είμαστε κάθε χρόνο. Ωστόσο, στο Πειραιά κάθε χρόνο παίρνουν περίπου 20 αναπληρωτές, ενώ παρόλα αυτά δεν δόθηκε ούτε μία οργανική θέση. Το ίδιο συμβαίνει στο 1/4 των περιοχών της χώρας. Οι καθηγητές β' ξένης γλώσσας δεν είμαστε εκπαιδευτικοί β' κατηγορίας. Θεωρούμε το αίτημα για μαζικούς διορισμούς δίκαιο και ζητάμε ίσα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το ΔΣΣ της Συνόδου Εκπαιδευτικών και Ερασιτήρων του Περάματο Νίκο Τσουφίδη χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση που κάναμε τα σωματεία με πρωτοβουλία του ΠΕΣΥΦ και της Ένωσης των Ικαστικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων και όλων των άλλων ενώσεων. Ο σύλλογός μας σταθερά έχει θέσει με διαχρονική ενισχύει και επιβεβαιώνεται. Σύντομα λέμε τα εξής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μόνη λύση στην αδιοριστία είναι η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση μακριά από διχαστικούς διαχωρισμούς. Η φετινή κατάσταση με την πανδημία εκπαλήθευσε, επιβεβαίωσε τα διαχρονικά κενά, τις διαχρονικές ελλείψεις που καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να καλύψει με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Του χρόνου για να λειτουργήσουν τα σχολεία θα χρειάζονται τουλάχιστον 62.000 αναπληρωτές. Στο προκείμενο, θεωρούμε ότι κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο, όχι στις αναθέσεις. Να συσταθούν οργανικές για όλες τις ειδικότητες με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Κάλυψη όλων των κενών σε μία φάση. Κατάργηση του νόμου Γαβρόβλου. Θεωρούμε ότι μόνο με αυτά τα ενωτικά αιτήματα
μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές εργασίας στην εκπαίδευση που με την πανδημία γιγαντώθηκαν και ήρθαν για να μείνουν. Δεν θα κάνουμε πίσω τα δίκαια αιτήματά μας. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Συνεχίζουμε. Από το 2010 έως σήμερα έχουν αποχωρήσει 47.560 εκπαιδευτικοί αρχιτεκτονικοί. Μόνο το καλοκαίρι του 2021 αναμένεται να συνταξιδοτηθούν 8.000 συνάδελφοι. Στη Δύτερα Περιφέρεια, στην Πρωτοπάθεια, εργάζονται φέτος 600 περίπου αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε ότι η εξαγγελία των 10.500 διορισμών στην επόμενη διετία δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα στην εκπαίδευση, το οποίο θα διακόπτεται συνεχώς. Συνάδελφοι, μας έχετε βάλει σε ένα αέναο και άχρηστο κυνήγι πτυχίων και γνώσεων που εξυπηρετεί οικονομικά κάποιους ιδιώτες, υποβαθμίζοντας το βασικό μας πτυχίο και την προϋπηρεσία μας. Χιλιάδες αναπληρωτές δεν μπόρεσαν φέτος να εργαστούν λόγω του παραπώνου. Έτσι είμαστε συνεχώς σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και περιπλάνησης, σε ένα εις βάρος κυρίως των μαθητών μας. Απαιτούμε τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, καμία απόλυση. Τη σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Πρέπει ο εκπαιδευτικός να μπορεί να διδάσκει το αντικείμενό του. Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη. Εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. Συνάδελφοι, να μην ξεχνάμε, η δύναμή μας είναι στην ενότητα και όλη αυτή η αντιπαράθεση για την κατανομή των διορισμών ανάμεσα στις ειδικότητες δεν μας βοηθάει τη στιγμή που οι ανάγκες είναι τόσες πολλές που μπορούμε όλοι να διοριστούμε. Όλες οι κυβερνήσεις συντηρούν χρόνια τώρα αυτή την κατάσταση για να φτάσουμε και σε ελαστικές μορφές εργασίες. Χρειάζεται μεγάλη επαγρύπνηση. Η εικόνα των άδειων σχολείων, των συναδέλφων delivery γνώσεων των 5 και 6 σχολείων, των συλλόγων διδασκόντων που αλλάζουν κάθε χρόνο κατά 80% δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Αν μέχρι την περσινή χρονιά ήταν αντιπαιδαγωγικό και προβληματικό, τη φετινή χρονιά, μετά από ένα χρόνο που οι μαθητές είναι έξω από τα σχολεία, μετά από τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο εγκλεισμός, σε γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο, θα είναι πραγματικά έγκλημα. Απαιτούμε εδώ και τώρα μόνιμους διορισμούς σε όλες τις ειδικότητες, να καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν, να σταματήσει το Υπουργείο να επέζει τους συναδέλφους που εδώ και χρόνια τρέχουμε από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, παίζοντας βερβανικές θέσεις και παρουσιάζοντας ότι όλα είναι καλά και λείπουν κάποιες λίγες χιλιάδες διορισμών. 52.000 προσλήψεις αναπληρωτών φέτος και προσπαθούν να μας παρουσιάσουν μια κανονικότητα. Υπάρχουν κλάδοι που οι αναπληρωτές είναι το 80%, το 90%, αλλά και άλλοι κλάδοι που είναι το 25% και 30%. Υπάρχουν περιοχές όλη την Ελλάδα που το 50% των συναδέλφων και 60% είναι αναπληρωτές. Εάν συνεχίσουν αυτή την πολιτική, θα είναι πραγματικά έγκλημα. Απαιτούμε εδώ και τώρα μαζικούς διορισμούς, να γεμίσουν τα σχολεία, να σταθεροποιηθούν οι σύλλογοι διδασκόντων, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας, το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλα αυτά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Δεν κάνουμε πίσω από αυτό. Διεκδικούμε μαζικούς και μόνιμους διορισμούς όλων των αναπληρωτών. Διεκδικούμε εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων συναδέλφων. Διεκδικούμε το σχολείο που έχουν ανάγκη σήμερα οι μαθητές μας μετά από αυτό το δύσκολο κομμάτι και αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας που έχει δημιουργήσει σημαντικές επιπτώσεις στο γνωστικό, στο συναισθηματικό και στο αναπτυξιακό τους επίπεδο. Σταθήκαμε δίπλα στους μαθητές μας όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό και διεκδικούμε να είμαστε δίπλα τους από το πρώτο χτύπημα του κουδούνιου το Σεπτέμβρη και κάθε Σεπτέμβρη. Και όχι να είμαστε με μια βαρύτητα στο χέρι οι μαθητές μας να μην έχουν δίπλα τους τους εκπαιδευτικούς. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών μονιμοποίηση των αναγκών.
απλήρωτων. Βασική!